Τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που το είδαμε σήμερα στην ηλεκτρονική έκδοση του Bloomberg. Αναφέρεται στον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, στον αντίκτυπο που θα έχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, το πολύ ισχυρό ευρώ. Το ευρώ, έναντι ισοτιμία ευρώ έναντι του δολαρίου, έχει ενισχυθεί 13% από τα χαμηλά του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με το Bloomberg, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 και οι οποίες αντλούν περίπου το 1 τρίτο των πωλήσεών τους από την Αμερικανική αγορά, αναμένεται να πληγούν από αυτήν την ισχυρή ισοτιμία του ευρώ. Ακόμα ο αντίκτυπος δεν έχει γίνει αισθητός, όπως λέει το Bloomberg, θα φανεί τα επόμενα τρίμηνα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence, μία άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 10% θα μπορούσε να αφαιρέσει περίπου 2-3% από τα κέρδη αναμετοχή των επιχειρήσεων του Stoxx 600. Οι τομείς που θα πληγούν περισσότερο, οι κλάδοι μάλλον, είναι των τηλεπικοινωνιών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του κλάδου της υγείας και των καταναλωτικών αγαθών. Και βέβαια θα πληγούν και οι εταιρείες που είναι κυρίως εξαγωγικές, όπως είναι η Bayer, όπως είναι η Roche, η φαρμακοβιομηχανία.